Της Θεοτόκου η πόλης, τη Θεοτόκο προσφορός, την εαυτής ανατίθεται συστασίν. Εν αυτη γαρεστή ρηκτεύει και δι' αυτής περισσόζεται και κράτε ούτε, βόσα προς αυτήν χαίρε η ελπίς πάντων των περάτων της γης. 11 του μηνός Μαΐου τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, Μοκίου ιερομάρτυρος του Αναργύρου, Διοσκορίδου μάρτυρος, Αργυρίου του Επανομήτου, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων, Ισαποστόλων Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, Ολυμπίας ο της Εν Μιτιλίνη. Ο Άγιος Μόκιος ο Ιερομάρτης Φως μέσα στο ιδολολατρικό σκοτάδι της Ρώμης ήταν ο Εφράτιος και η Ευσταθία. Οι ευσεβείς αυτοί γονείς μεταλαμπάδευσαν το φως αυτό του Ευαγγελίου και στον γιο τους Μόκιο. Γι' αυτό από μικρή ηλικία ο Μόκιος είχε μεγάλο πόθο να υπηρετήσει την Εκκλησία και ο Θεός τον αξίωσε να εκπληρώσει αυτόν τον ιερό πόθο του αφού σπούδασε με ιδιαίτερη επιμέλεια τα Ιερά Γράμματα και καταρτίστηκε όπως έπρεπε στην γνώση και μετάδοση των αληθιών της πίστεως, σε κατάλληλη ηλικία έγινε κληρικός. Αργότερα οι άριστες υπηρεσίες του στην Εκκλησία τον ανέβασαν στο αξίωμα του Επισκόπου Αμφιπόλεως της Θράκης. Από τη θέση αυτή ο Άγιος Μόκιος εξαπέλυσε καυστικούς ελέγχους ενάντια στο ψέμα της ειδωλολατρίας. Επίσης αγωνίστηκε πυρετοδός να ενισχύσει την πίστη και την υπομονή των πιστών της Επισκοπής του. Πάντα βέβαια με σκοπό των καταρτισμών των Αγίων εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Δηλαδή με σκοπό να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται το έργο της διαγωνίας με το οποίο οικοδομείται το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Η έντονη όμως διαγωνική δράση του Μοκίου προκάλεσε την οργή του ειδωλολάτρη επάρχου Λαοδικίου που τον βασάνισε με ποικίλου τρόπους. Αργότερα άλλος έπαρχος, ο Μάξιμος, του έσχισε τις σάρκες και τον έριξε τροφή στα θηρία. Έβλεπε όμως ότι πάντα ο Μόκιος έβγαινε ζωντανός. Τότε τον έστειλε δέσμιο στο Βυζάντιο, όπου τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Χέρι έχουσα επανομίσε βλάστημα και πολύ νεομάρτης, του σωτήρος αργύριε. Και την Αγίαν σου αθλήσιν μελκουσά, της ύπρες Προστρέχει τρέχει κραυγά ζούσα. Μάρτισεν δόξε Χριστόν τόν Θεόν νικέτευε, Ο Άγιος Αργύριος ο Επανομήτης Γεννήθηκε στην Επανομή της Θεσσαλονίκης το έτος 1788. Παιδί ακόμα πήγε στην Θεσσαλονίκη όπου εργαζόταν κοντά σε έναν ράφτη. Κάποτε μπήκε σε κάποιο καφενείο και με θάρρος ήλενξε έναν αρνησίθρισκο. Τον προέτρεψε μάλιστα να μετανοήσει και να επανέλθει στην Ορθοδοξία. Από την τόλμη του αυτή πήραν αφορμή οι γενίτσαροι, συνέλαβαν τον Αργύριο, τον βασάνισαν και τον παρέδωσαν στον Κρητή που διέταξε την άμεση φυλάκισή του. Σε κάθε προσπάθεια του Κρητή ο νεομάρτυρας παρέμενε σταθερός στην χριστιανική του πίστη. Έτσι θανατώθηκε με απανχονισμό σε ηλικία 18 ετών, στην τοποθεσία καμπάνη, την 11η Μαΐου του 1806. Οι Άγιοι, οι Απόστολοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι αυτά και φωτιστέ των Σλάβων, κατάγονταν από την Θεσσαλονίκη, ένατος αιώνας μετά Χριστόν. Ο Κύριλλος έλαβε ανώτερη μόρφωση και υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Φωτίου κληρικός και καθηγητής της φιλοσοφίας και θεολογίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Μεθόδιος πρικισμένος με πρακτικό νου διακρίθηκε ως διοικητής σλαβικής επαρχίας και ύστερα ως ηγούμενος της Μονής Πολυχρονίου της Μικρασιατικής Βυθινίας. Οι δύο αδελφοί αρχικά είχαν αναλάβει και είχαν φέρει με επιτυχία εις πέρας, αποστολή στην χώρα των Χαζάρων της Νότιας Ρωσίας το 860 μετά Χριστόν. Όταν ο ηγεμόνας της Μοραβίας, Ρατισλάβος, ζήτησε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Μιχαήλ τον Τρίτο, να στείλει στην χώρα του αποστόλου, ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης Φώτιος, τους έστειλαν τους δύο αδελφούς Κύριλο και Μεθόδιο για το σκοπό αυτό στην Μοραβία, ως κατόχους της σλαβικής γλώσσης. Ο Κύριλλος επινόησε την κυριλική γραφή, της οποία τα περισσότερα γράμματα είναι από την ελληνική γλώσσα. Στη γλώσσα αυτή των Σλάβων μεταφέρθηκαν τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας και μεγάλο μέρος της Αγίας Γραφής. Ήλθαν όμως σε αντίθεση με τους κληρικούς του γερμανικού κράτους και μετέβησαν στην Ρώμη όπου και ο Κύριλλος εκοιμήθη. Ο Μεθόδιος επέστρεψε στην Μοραβία και έλαβε την άδεια να λειτουργεί στην Σλαβική γλώσσα ως Αρχιεπίσκοπος των Σλάβων, Μοραβίας και Πανωνίας. Εξαιτία των βαβαρών επισκόπων, ο Μεθόδιος καθερέθηκε από το αξίωμα και φυλακίστηκε το 870 μετά Χριστόν, και επευλήθη η Λατινική. Θεωρούνται οι φωτιστές των Σλάβων και της Ευρώπης γενικότερα. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν. Αποστόλων των ζήλων επιδειξαμενοι, Επίτας χώρας των Σλάβων, Ευαγγελίου το φως, δι' βγάσατε λαμπρός θείο κηρύγματι, Θεσσαλονίκης η βλαστή και άστερες φαίνει. Αφού εσείς κυρίλλο, αυτά δεν φυτείγορι, εκκλησίων η σεμνό